Το νοσοκομείο βαρόμετρο όχι μόνο για την Κρήτη αλλά για ολόκληρη τη χώρα είναι το πανεπιστημιακό, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Η κατάσταση με τις νοσηλίες σε ολόκληρη την Κρήτη είναι ελεγχόμενη σε σχέση με την κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδος. Η πληρότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας του νησιού είναι απόλυτα διαχειρίσιμη μέχρι στιγμής. Ωστόσο, υπάρχει και σχεδιασμός για το τι μπορεί να γίνει στην πιθανότητα έξαρσης ενός νέου κύματος που θα χτυπήσει με μεγαλύτερη σφοδρότητα την Κρήτη. Αυτό βεβαίως δεν το ευχόμαστε. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή της Κλινικής COVID στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, τον κύριο Διαμαντή Κοφτερίδη. Κύριε Κοφτερίδη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας απόψε. Και θα ήθελα να μου δώσετε καταρχήν μια πρώτη εικόνα για το ποια είναι η κατάσταση στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης και σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Καλησπέρα σας. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή την περιγράψατε, είναι ελεγχόμενη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς νοσηλεύουμε 12 ασθενείς, οι οποίοι όλοι είναι σε σχετικά μικρές ανάγκες σε οξυγόνο. Οπότε... Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Είμαστε ακόμη στην αρχή του χειμώνα. Σίγουρα θα αυξηθούν οι ασθενείς οι οποίοι θα εισάγονται στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε ότι θα πάνε τα πράγματα καλά, όπως πήγαν και στα προηγούμενα κύματα. Κύριε Κοφτερίδη, με δεδομένο ότι η Κρήτη πέρασε έναν πολύ δύσκολο Ιούλιο και έναν ακόμα πιο δύσκολο Αύγουστο, που μάλιστα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου έφερε και μέτρα. Έφερε 3 mini lockdown σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο. Αυτό έχει θέσει τις βάσεις έτσι ώστε όσο εξελίσσεται αυτό το τέταρτο κύμα της πανδημίας στην Κρήτη να έχει πιο ήπια χαρακτηριστικά, επειδή τον Αύγουστο ουσιαστικά η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο της πανδημίας. Έχετε δίκιο. Αυτό ελπίζουμε, αλλά θέλω να σας πω ότι με τον ιό COVID δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις. Θα ήθελα εδώ να πω ότι εύχομαι να πάνε τα πράγματα όπως τα περιγράφεται, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι γιατί είναι και η εποχικότητα που παίζει ρόλο, είναι ο αριθμός των εμβολιαστέντων, είναι και πολλοί άλλοι παράμετροι, γι' αυτό σε αυτή τη φάση απλώς αποδεχόμαστε ότι τα πράγματα είναι καλά. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Θα ήθελα, επειδή μου δίνεται ευκαιρία, να ζητήσω από τους ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί και είναι μεγάλης ηλικίας να το τρέξουν να εμβολιαστούν. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από αυτόν τον ιό. Δυστυχώς όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί θα νοσήσουν. Ακόμη και εμβολιασμένοι νοσούν, αλλά οι εμβολιασμένοι που νοσούν, νοσούν πολύ ποιότερα. Οπότε είναι μεγάλη ευχής έργο να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο κομμάτι ή δυνατόν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνω των 70, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν τα περισσότερα προβλήματα εάν νοσήσουν. Αυτή τη στιγμή σε επίπεδο χώρας υπάρχουν νοσοκομεία όπως νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αλλά και το νοσοκομείο του Βόλου που έχουν φτάσει στο 100% όσον αφορά την πληρότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας και κοντά στο 100% όσον αφορά τις κλινικές COVID. Και προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι σε ένα μεγάλο νοσοκομείο όπως το Παγνί, μας είπατε νωρίτερα στην αρχή της συζήτησης ότι νοσηλεύονται 12 ασθενείς. Θυμόμαστε τις νοσηλίες και τον Αύγουστο. Όσο ήταν όλες οι νοσηλίες της Κρήτης, ήταν μόνο στο Πανεπιστημιακό ή στο νοσοκομείο Χανίων ή το Βενιζέλιο, που είναι τα τρία μεγάλα νοσοκομεία της Κρήτης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό που λέτε, το ισοζύγιο μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων όσον αφορά τις νοσηλίες, αποτυπώνεται και τώρα που είναι λίγες οι νοσηλίες στην Κρήτη? Κοιτάξτε, οι εμβολιαστέντες οι οποίοι νοσηλεύονται σίγουρα είναι πολύ λιγότεροι από τους μη ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί. Ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο πληθυσμό που έχει εμβολιαστεί, άρα έχει σημασία ο παρανομαστής αυτά τα νούμερα. Είναι λίγο μαθηματικό. Ναι, μεν έχουμε ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί, αλλά αυτοί συγκριτικά με τους ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί εξακολουθούν να είναι η μειοψηφία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και νομίζω είναι ένα ερώτημα που μπορεί να σας το θέτουν και πολίτες που σας γνωρίζουν. Ένας άνθρωπος που είναι εμβολιασμένος και νοσήσει, τι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει? Και επίσης, ένας ανεμβολίαστος πολίτης που θα νοσήσει, τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή, ουσιαστικά σας ζητούμε κάποιες συμβουλές για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας. Εάν κάποιος νοσήσει είτε είναι εμβολιασμένος είτε μη εμβολιασμένος, αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να μείνει στο σπίτι του και να προστατεύσει τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Το δεύτερο είναι να προστατεύσει τον εαυτό του. Αυτό θα το καταφέρει έχοντας επαφή με κάποιον γιατρό εμπιστοσύνης, τον γιατρό, τον βαθολόγο του ή τον γενικό γιατρό, με τον οποίο μπορεί να συνομιλεί και στη συνέχεια θα πρέπει να αγοράσει ένα οξύμετρο ώστε να παρακολουθεί τον κορεσμό του οξυγόνου. Εάν ο κορεσμός του οξυγόνου είναι κάτω από 94 και έχει συμπτώματα πολύ θορυβώδη, θα πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό του και στο νοσοκομείο, στο εφημερεύον νοσοκομείο. Οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί συνήθως έχουν ήπια νόσο και όσο είναι ηλικιακής ομάδας νεότερης, δηλαδή κάτω από τα 65 και έχουν επίσης και δεν έχουν προβλήματα άλλα υγείας, συνήθως στις περισσότερες των περιπτώσεων η νόσος είναι ήπια. Σε ανθρώπους τώρα που οι οποίοι είναι πάνω από τα 65, που έχουν πολλά προβλήματα υγείας και οι οποίοι είναι νοσοκατασταλμένοι, αυτοί θα έπρεπε άμεσα να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους ή με το νοσοκομείο για να λάβουν συμβουλές. Μία τελευταία ερώτηση που θα σας θέσω έχει να κάνει με το αν μπορεί ένας τόσο έμπειρος γιατρός όπως εσείς να κάνει μία κατά προσέγγιση εκτίμηση για την εξέλιξη της πανδημίας σε επίπεδο Κρήτης και αν τελικά έχει φανεί αυτή η άκρη στο σκοτεινό τούνελ που περνάει η ανθρωπότητα εδώ και 2 χρόνια. Σίγουρα είμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι ήμασταν πριν από 1,5 χρόνο. Εκείνο όμως που αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε είναι ότι εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν όπως εξελίσσονται, μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε ουσιαστικά απαλλαγή ή τουλάχιστον δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα με τον ιό. Αρκεί να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει. Να σας πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή σε λίγο καιρό θα έχουμε και φάρμακα και τα οποία θα μας βοηθάνε να έχουμε πιο ήπια νόσο. Ελπίζουμε ότι τον επόμενο χειμώνα να είναι μια πολύ διαχειρίσιμη νόσος ή να μην έχουμε πρόβλημα. Επειδή το Πανεπιστημιακό είναι από τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα σε ολόκληρη τη χώρα, μονοκλονικά αντισώματα έχουν έρθει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχει ανάψει το πράσινο φως? Ακόμη δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Γνωρίζουμε ότι έχουν έρθει στη χώρα μας τα μονοκλονικά αντισώματα. Εδώ θα ήθελα να πω ότι τα μονοκλονικά αντισώματα θα είναι για έναν αριθμό μικρών ανθρώπων οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας και έχουν ήπια νόσο και οι οποίοι πρόκειται λόγω συνοσηρότητας που έχουν, λόγω άλλων προβλημάτων υγείας, προβλέπεις δηλαδή, θα έχουν σοβαρή νόσο στη συνέχεια. Αυτοί θα βοηθηθούν, δεν θα βοηθηθούν όλοι, διότι ένας νέος ο οποίος δεν έχει προβλήματα υγείας και τα μονοκλονικά αντισώματα ενδεχόμενα δεν θα το βοηθήσουν. Οπότε ο αριθμός, μάλλον θα ωφεληθούν οι άνθρωποι, θα βγουν οδηγίες βέβαια από το ΝΕΟΔΗ, αλλά οι οδηγίες θα αφορούν άτομα τα οποία είναι υψηλού κινδύνου για πολύ σοβαρή νόσο. Όσον αφορά, τα δύο φαρμακευτικά σκευάσματα της Merck και της Pfizer, που ήδη έχει δοθεί το πράσινο φως στο Ηνωμένο Βασίλειο, είμαστε κοντά ως Ευρώπη, ως Ελλάδα? Ναι, είμαστε πολύ κοντά όλοι και στην Αμερική θα πάρουν σε λίγο έγκριση και στην Ευρώπη. Μόλις πάρουν στην Ευρώπη και η Ελλάδα θα δώσει έγκριση. Άρα είμαστε κοντά σε αυτά. Έχουν αποτελέσματα τα οποία θεωρούνται πάρα πολύ ικανοποιητικά και εδώ πάλι θα μας βοηθήσουν για να μην έχουμε σοβαρή νόσο. Μάλιστα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ξεκινάει η νόσος του τις πρώτες 5 μέρες, εάν λάβει αυτά τα φάρμακα θα έχει πολύ ήπια νόσο. Κύριε Κοφτερίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί στην κλινική COVID του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Επιτελείτε πολύ σημαντικό έργο. Καλό σας βράδυ. Τώρα...